Καλησπέρα και από αυτό το βήμα. Χαιρετίζουμε τα δεκάδες σωματεία, συλλόγους, εργατικά κέντρα που έχουν βγάλει κείμενα συμπαράστασης στο νέο εργοδοτικό έγκλημα που είχαμε εδώ πέρα στην αφικοδικευαστική ζώνη. Ένα έγκλημα το οποίο το είχαμε ήδη προβλέψει εδώ και πολύ καιρό με όλες τις ανακοινώσεις μας για τα μικρά και τα μεγάλα ατυχήματα τα οποία γινόντουσαν το προηγούμενο διάστημα, με πρωινές ενημερώσεις, με δελτία τύπου, και βλέπαμε να έρχεται. Όπως και πάλι, αν δεν διορθωθούν κάποια πράγματα, θα έχουμε πάλι χειρότερες εξελίξεις. Με την αποφασιστική μας τάση, μετά την 24ωρη απεργία την οποία προκηρύξαμε και έχουμε σήμερα, όπως και την αυριανή και τη μαζική κινητοποίηση την οποία είχαμε στο Υπουργείο Ναυτιλίας, καταφέραμε και πήραμε κάποιες πρώτες δεσμεύσεις. Περιμένουμε να τις δούμε και σε χαρτί. Είναι δεσμεύσεις που σε πρώτο κύμα φέρνουν τα αποτελέσματα αυτά που αποζητούμε, δεν λύνουν το πρόβλημα, δεν εφησυχαζόμαστε, αλλά τουλάχιστον είναι ένα σημαντικό βήμα. Αυτό το αποδεικνύει ότι η συσπήρωση που υπάρχει εδώ πέρα στον χώρο της ναυπηγοπισκευαστικής ζώνης, μέσα από τα σωματεία μας και από το Συνδικάτο Μετάλλου και από εδώ πέρα από τους ναυπηγοξυλουργούς, καταφέρνουμε πράγματα. Είναι ένα βήμα το οποίο δεν μπορούμε όχι μόνο να το πάμε πίσω, το πάμε και πιο μπροστά. Μαχητικά, οργανώνοντας τη δράση μας καθημερινά, αναχώρο δουλειάς. Εδώ πέρα στο χώρο, ειδικά επειδή έχουμε και το επιθετικό μέρος του κεφαλαίου, τους εφοπλιστές, στο δίλημα που μπαίνει τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, εμείς επιλέγουμε τον δρόμο για τις ζωές μας. Και το έχουμε ξεκάθαρο στο μυαλό μας. Οργανωνόμαστε, καλούμε όλους τους συναδέρφους, ακόμα και αυτούς με τις μικρές και τις αντιθέσεις τις οποίες έχουμε και χίλια δυο. Συσπηρωνόμαστε στα σωματεία μας και παλεύουμε από κοινού για να καταφέρουμε και τις συμβάσεις εργασίες μας να γίνουν υποχρεωτικές, που και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και οι τωρινοί δεν τις κηρύσουν, και να έχουμε μέτρα ασφαλείας στους χώρους εργασίας και να μπορέσουμε να γυρνάμε τα μεσημέρια στα σπίτια μας ζωντανοί. Να μην καθόμαστε και να λέμε κι ανού έτυχε ο κλήρος να μην γυρίσει πίσω. Είμαστε εδώ πέρα. Οργανώνουμε την πάλη μας και μαζικά και αποφασιστικά να μην θρηνήσουμε όχι μόνο άλλο θύμα, αλλά για να καλυτερεύσουμε τις ζωές μας.